Το τρίτο μουσείο ολοκαυτώματος στην Ευρώπη πρόκειται να λειτουργήσει σε 3 χρόνια από σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η Γερμανική Βουλή, τηρώντας τη δέσμευση του γερμανικού κράτους, ενέκρινε την Τετάρτη παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και του Προέδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Δαβίδ Σαλτιέλ, χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε οι εργασίες κατασκευής να αρχίσουν το πρώτο εξάμηνο του 2017. Εχθές είχαμε αυτή τη σύσκεψη με μέλη της Βουλής της Γερμανίας. Παρουσιάσαμε την θέση μας, το λόγο για τον οποίο πιστεύουμε ότι αυτό το μουσείο πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη, και είχαμε καθ' ολοκληρίαν τη σύμφωνη γνώμη, καθώς επίσης και από τον υπουργό, τον υφυπουργό, τον ΡΟΤ. Και έτσι θεωρούμε από το νέο έτος θα είναι τα χρήματα προς διάθεση, ούτως ώστε να μπορεί να ξεκινήσει αυτό το έργο. Το μουσείο και το κέντρο μελέτης του ολοκαυτώματος θα ανεγερθούν στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, εκεί από όπου ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ο πρώτος σειρμός με Εβραίους της Θεσσαλονίκης για τα κρεματόρια του Auschwitz. Σε μια περίοδο αυξημένης ξενοφοβίας, με τους αρνητές να αγορεύουν ακόμη και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, όραμα των δημιουργών του μουσείου είναι να δημιουργηθεί στην πόλη που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, χώρος μνήμης αλλά και έρευνας, εφάμιλος κέντρων της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δημιουργία ενός μουσείου του ολοκαυτώματος και ενός εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο δεν θα είναι απλά αφιερωμένο στον αφανισμό των 55.000 συμπολιτών, αλλά θα είναι και ένα σύμβολο για την πόλη ότι είναι εναντίον του ολοκληρωτισμού. Τα πρώτα 5 εκατομμύρια ευρώ θα εκταμιευτούν εντός του 2017 και τα υπόλοιπα το 2018, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση και από το Ίδρυμα Νιάρχος για την ολοκλήρωση του έργου, η οποία υπολογίζεται σε 3 χρόνια από σήμερα. Θα είναι σπουδαίο και για τη Θεσσαλονίκη, διότι θα είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης εκεί. Επίσης αυτό το μουσείο θα μπορεί να κάνει μαθήματα, ούτως ώστε οι νέοι να γνωρίζουν τι είναι ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία, η ξενοφοβία και όλα αυτά τα θέματα τα οποία σήμερα είναι πάλι στην επικαιρότητα. Η μελέτη για το Μουσείο Ολοκαυτώματος είναι δωρεά 2 αρχιτεκτονικών γραφείων από το Βερολίνο και το Τελαβίβ, και τον χώρο για την ανέγερσή του έχει διαθέσει η ΓΕΟΣΕ.